Είμαστε σήμερα εδώ για να βροντοφωνάξουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Θα μείνει στα χαρτιά γιατί στρέφεται ενάντια στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας, γιατί η μόρφωση του κάθε μαθητή θα εξαρτάται ακόμα πιο πολύ από την τσέπη του κάθε γονιού, γιατί θέλει τους εκπαιδευτικούς πυθύνια όργανα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται να συμπληρώσει το παζλ της υποχρηματοδότησης των σχολείων, της διάσπασης του ενιαίου περιεχομένου της μόρφωσης, ένα νομοσχέδιο της αποσπασματικής γνώσης και της κατηγοριοποίησης σχολείων και μαθητών. Αυτό το νομοσχέδιο μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση. Έχει σκοπό να εδραιώσει την κρατική υποχρηματοδότηση και να οδηγήσει χορηγούς και κάθε είδους επιχείρηση να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο σπουδών και τους γονείς να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ουσιαστικά επιδιώκουν την απόσυρση του κράτους από την υποχρέωση χρηματοδότησης εκπαίδευσης, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις έχουν πετσοκόψει περίπου 60% τη χρηματοδότηση των σχολείων. Δημιουργεί σχολεία πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα, διαφορετικά σχολικά βιβλία. Κατηγοριοποιεί τα σχολεία σε καλά και κακά, σε πλούσια και φτωχά. Καταργεί ακόμα περισσότερο την ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία. Διωγγώνονται οι ανισότητες. Διαφοροποιείται ακόμα περισσότερο το τι θα μαθαίνει ο κάθε μαθητής. Και με τη βούλα του νόμου πλέον λέμε ανοιχτά ότι δεν δικαιούνται και δεν θα δικαιούνται όλα τα παιδιά τα ίδια γράμματα. Οι πολύμορφες κινητοποιήσεις και των προηγούμενων ετών σε συνθήκες πανδημίας, αλλά και σήμερα οι κινητοποιήσεις γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών, σωματείων εργαζομένων που συνεχίζονται, που κλιμακώνονται σε πολλές πόλεις της χώρας και σήμερα είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στα νέα διεκπαιδευτικά μέτρα. Συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Διεκδικούμε όλα τα σχολεία να έχουν επαρκή κρατική χρηματοδότηση και στήριξη με σύγχρονες υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, εξοπλισμό. Να μην βάζει ο γονιός το χέρι στην τσέπη για να μορφωθεί το παιδί του. Ολόπλευρη μόρφωση, σύγχρονα επιστημονικά, θεμελιωμένα και κατανοητά σχολικά βιβλία και αναλυτικά προγράμματα ενιαία για όλα τα παιδιά. Να πάρθουν τώρα ουσιαστικά μέτρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τώρα να εξασφαλιστούν κατάλληλες αίθουσες, να αραιώσουν οι μαθητές της τάξης, να εξασφαλιστεί μόνιμα η καθαριότητα στα σχολεία, να γίνουν όλες οι αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα πραγματικά κενά και ανάγκες. Καλούμε κάθε γονιό που αγωνιά για το μέλλον του παιδιού του να αντιπαλέψει οργανωμένα μέσα από τους συλλόγους γονέων αυτό το νομοσχέδιο. Τους λέμε καθαρά, οι σύλλογοι γονέων δεν θα γίνουν με τον τεκόρ τους στο σχολείο των χορηγών. Οι σύλλογοι γονέων θα συνεχίσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στους αγώνες για ένα σχολείο που θα τα δίνει όλα σε όλους. Για ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά. Καλούς αγώνες!